Έχω έτσι βαθμό αυτοδιοίκησης να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Best. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα των οικονομικών των Δήμων, γιατί ακούσαμε και μια κραυγή αγωνίας από τον κύριο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Έχουν ήδη κοκκινήσει πάρα πολλοί Δήμοι. Η κατάσταση δεν μοιάζει να είναι και η καλύτερη σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά τους. Αν υπάρχει κάποια απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Καταρχήν, οι Δήμοι έχουν κινήσει λόγω του ενεργειακού κόστου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν πήραμε καμία έξτρα επιχορήγηση. Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να παίρνουν προκαταβολές από αυτά που κάνει να πάρουν. Άρα λοιπόν αρχίζει το σιγά-σιγά να κοκκινίζει όλο το σύστημα. Έγινε μια σοβαρή κουβέντα με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνη και τον Υφυπουργό. Ήδη ετοιμάζεται μια τριμερή συνάντηση και ΚΕΔΕ, Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών σε επίπεδο πολιτική ηγεσία, ώστε να μπουν επιτάπητο όλα τα οικονομικά τη αυτοδιοίκηση. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κύριε Καναλόπουλε, σίγουρα ο προπολογισμός της νέας χρονιάς, καταρχήν δεν θα κλείσει ο προπολογισμός του 24 των Δήμων, αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν μιλάμε για το 25. Άρα λοιπόν χρειάζεται άμεσα αυτό που εμείς ζητήσαμε είναι μία έως δύο ΚΑΠ. Όταν λέμε ΚΑΠ, εννοούμε μία δόση που είναι 150 εκατομμύρια περίπου κάθε δόση για να μπορέσουν οι Δήμοι να κλείσουν τον προπολογισμό τον οποίο τρέχει το 2024. Αυτό τουλάχιστον ο Υπουργός η μία την υποσχέθηκε άρα το καλοκαίρι, αλλά εμείς επιμένουμε για τις δύο. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όπου ο Υπουργός, ο κ. Λιβάνης, είπε ότι άμεσα θα υπάρχει αυτή η συνάντηση ώστε να μπουν τα οικονομικά των Δήμων επιτάπητος. Δηλαδή, πρέπει οι κεντρικοί αυτοί οι σπόροι να ξανανεύουν σιγά-σιγά ή να πλησιάσουν στα προμνημονιακών χρόνων ποσά. Γιατί δώσαμε 60% των πόρων μας προς όφελος του ελληνικού δημοσίου του κράτους. Τα γνωστά μνημονιακά χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουμε. Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το πετρέλαιο, το ρεύμα, οι μισθοί. Έχουν ανέβει οι μισθοί με τις αυξήσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση. Και καλώς τις έκανε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αρχίσει να καλύπτει το κενό που υπάρχει. Και αυτό είναι μεγάλη ακρονία και κραυγή όλη τη αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Αυτή είναι η βούληση η δική μας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά πάντα σε εμένα του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά μπαίνουν στο πλαίσιο της οικονομίας της χώρας μας. Να πούμε και δύο-τρία ακόμα πράγματα σίγουρα για το τι μέχρι τώρα καταβολές έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Ήδη ξεκινάει η συζήτηση για τον Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά αν καταλήγει κάπου αυτή. Να σας πω κάτι καταρχήν. Θέμα το οικονομικό, για να το κλείσουμε αυτό, κάναμε μια ολοκληρωμένη πρόταση στον κύριο Λιβάνιο. Αφού ο Τρίτης τελείωσε, πάμε σε ένα νέο πρόγραμμα πενταετίες διάρκειας, 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, για αναπτυξιακά έργα των Δήμων. Δηλαδή ένα νέο Τρίτσι, να το πούμε, ένα νέο φιλότομο, ένα νέο Θησέα, την επόμενη πενταετία, γιατί χωρίς αυτό το εργαλείο πραγματικά θα έχει θέμα η αυτοδιοίκηση της υλοποίησης των έργων. Παράλληλα, αυτό το οποίο ζητήσαμε και ζητάμε είναι το θέμα των προσλήψεων, ο οποίο υποσχέθηκε ο Υπουργός, μια και για να λάβει τώρα Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι θα τρέξει τις διαδικασίες και θα βελτιωθούν τις διαδικασίες για να βγουν γρήγορα οι υπάλληλοι αυτοί, οι οποίοι επιτυχώντες των διαγωνισμών στους Δήμους. Άρα λοιπόν να καλυφθούν οι τρύπες, όπως το λέμε εμείς, το θέμα του προσωπικού των Δήμων και να υπάρξει υψημένη μοριοδότηση στους ορεινούς νησιωτικούς Δήμους για να μπορούν να πηγαίνουν από εκεί οι ντόπιοι για δουλειά. Γιατί έχουμε το φαινόμενο, αγαπητέ Θέμη, να έρχονται και να φεύγουν πριν ακόμα καλύψουν την καρέκλα του. Γνωστό μεγάλο πρόβλημα. Και πάμε και στον κώδικα, ο οποίο ουσιαστικά θα παρουσιαστεί το τακτικό μα συνέδριο στη Ρόδο 7 με 9 Νοεμβρίου. Τι που αλλάζει, είναι ουσιαστικά. Προς τα πού, ναι, τι αλλάζει. Έχουμε κάποια νέα κεφάλαια που θα συζητηθούν. Ακόμα και ο τρόπο εκλογή, θα λέει κανεί. Ο τρόπο εκλογή εννοείται θα γίνει ένα φρεσκάρεμα στον εκλογικό νόμο με την έννοια αν χρειάζεται συν 150% ποσόστοση τα ψηφοδέλτια και πολλά τέτοια θέματα τα οποία θα προκύψουν. Τα δημοτικά συμβούλια, ποιο είναι ο ρόλο του, Δημοτική Επιτροπή, ποιο είναι ο ρόλο τη. Δηλαδή, πάμε τώρα για ένα ευρώ να πηγαίνουμε με Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα να ξεφύγουμε από τη λογική την παλιά. Πάμε σε μια νέα εποχή, ένα σύγχρονο κώδικα που θα μπορεί και η υπηρεσία, αφού θα έχει την ευθύνη υλοποίηση μέσα από υπογραφή που θα λέει από τον Δήμαρχο, να έχει ένα ποσό να δαμπανά. Δηλαδή να υπάρχει πιο γρήγορη εξέλιξη των οικονομικών και τη λειτουργία ενός Δήμου. Άρα ο κώδικας έρχεται ουσιαστικά να λύσει πολλά ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα, αλλά και λειτουργικά,
που αφορούν τους Δήμους και τις περιφέρειες, όχι μόνο τους Δήμους, θα παρουσιαστεί στο συνέδριο. Όμως, ώστε ο σκοπός είναι τέλος του χρόνου, αρχές του 25, να ψηφιστεί. Και εκεί θα γίνει μια επιτροπή, η οποία θα συμμετέχουμε και εγώ προσωπικά ως Γενικός Γραμματέας, όπου θα κουβεντιάσει μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών για την ολοκλήρωση αυτού του κώδικα. Άρα λοιπόν είναι ένα στοίχημα το οποίο το κερδίζει αυτό, δείξει και αυτό θεσμικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε την αλλαγή της κατανομής των ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων, έτσι ώστε πήγε η έκταση πιο πολύ ως κριτήριο κατανομής των ΚΑΠ και λιγότερο πληθυσμό. Και έχουμε τους 270 Δήμους από τους 332 να έχουν αύξηση σε ετήσια βάση τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, δηλαδή τα έσοδά τους από το κράτος, πάνω από 20, 30, 50-60%. Δηλαδή ο Δήμος Πύλου Νέστρος, που είχε γίνει και εκεί δημοτικός σύμβουλος, έχει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αύξηση λόγω της ανακατανομής του τρόπου αλλαγής, δηλαδή κατανομής των ΚΑΠ που πέτυχε η ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουν γίνει δηλαδή βήματα, χρειάζονται κι άλλα και δεν τα σταματάμε εδώ. Απλά να ξέρετε ότι ο κ. Ζογλου και όλη η ομάδα της ΚΕΔΕ, ως μια γροθιά, με στοχευμένες παρεμβάσεις, με επιστημοσύνη αλλά και με τεκμηρίωση, διεκδικούμε και θα διεκδικούμε για το μέλλον. Και άκουσα και τα νερά, είπατε πριν λίγο, και ένα πρόεδρο τα νερά. Πραγματικά είναι μεγάλη κουβέντα. Ήδη ξεκινά και η κουβέντα του Υπουργείου Εσωτερικών το επόμενο χρονικό διάστημα για τη ΔΕΙΑ όλη τη χώρα, αλλά και το θέμα τη διαχείριση των νερών. Ένα μείζον θέμα και τεράστιο ζήτημα. Άρα λοιπόν ανοίγουν πολλά ζητήματα, αγαπητέ Θέμη. Είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων, η αυτοδιοίκηση, γιατί διαχειρίζεται καθημερινά ζητήματα κοντά στον κόσμο, κοντά στην κοινωνία. Όπως είπατε και πριν, σχέδια πόλη, επεκτάσει κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καφαντάρη, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.